Οδήγησα μέχρι την Καλαμπάκα, την πόλη κάτω από τα Μετέωρα, που έχει ένα φανταστικό τοπίο, επιβλητικό και του πάει πάρα πολύ να είναι συνεφιασμένο. Εκεί ακριβώς επισκέφτηκα ένα οικογενειακό ζαχαροπλαστείο που παράγει το χαλβά το σακουνέ εδώ και 95 χρόνια. Θα κόψω. Βεβαίως. Εσύ θα φας. Θα δοκιμάσω κι εγώ. Α, είναι και ζεστός. Ο καλός λέει πρέπει να είναι ζεστός. Πώς τον αποκαλούμε τώρα, χαλβάδες υπάρχουν πάρα πολλοί. Αυτός ο συγκεκριμένος τι είναι, χαλβάς φαρσάλων, χαλβάς... Εμείς τον παραλάβουμε σαν σαπουνέ. Α, σαν σαπουνέ. Και μπορώ να δοκιμάσω και με το χέρι μου, ζαχαροπλάστης είμαστε. Ωραία. Μ' αρέσει που είναι και καμένη... Η κρούστα. Είναι το τελευταίο στάδιο. Ο χαλβάς θέλειο είναι μια παλιά συνταγή. Τι βλέπω. Η οποία ο παππούς την έφερε από τη Μικρά Ασία, από την Σμύρνη συγκεκριμένα. Πότε? Το 1924. Γυρνώντας με το χάλκινο καζάνι, περιφέρεται στις εμποροπανηγύρεις της Θεσσαλίας. Από τότε παραμένει αναλύωτη και τη λάβαμε κι εμείς και συνεχίζουμε όπως κι αυτός. Και καλά κάνει, και είναι 95 χρόνια τώρα περίπου. Ναι, φέτος συμπληρώνουμε 95 χρόνια. Όπω, μια ιστορία ολόκληρη. Μεγάλη ιστορία. Είναι βαθιά ριζωμένος στο Θεσσαλικό κάμπο. Τι περιέχει ο συγκεκριμένος? Έχει ζάχαρη, τα αμύγδαλα, το βούτυρο. Πού είναι από την περιοχή? Δεν το συζητώ, από τα καλύτερα. Και το corn flour, το οποίο και αυτό είναι γεμάτος ο κάμπος από καλαμπόκια. Από καλαμπόκια, οπότε είναι όλα... Είναι τα προϊόντα της περιοχής μας. Ήρθε, κούμπωσαν τα προϊόντα και γι' αυτό και έχει μεγάλη άνθηση στην περιοχή μας. Ναι, είναι μαγικό ότι με 5 ταπεινά υλικά, γιατί είναι ταπεινά τα υλικά, ζάχαρη, corn flour, νερό. Και φτιάχνεις ένα γλυκό το οποίο κρατάει στον χρόνο 95 χρόνια. Αυτό είναι θαύμα.